Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Κάρβουνου, όπου σήμερα έχουμε την 19η αγωνιστική της Evolution League και το ματσάκι ανάμεσα σε Κολόμπια και Σεν Πάουλι. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη κατοχή. Κολόμπια, οι οποίοι μετρούν 9 νίκες και 9 ήττες στην σειρά, βρίσκονται στην 6η θέση, ενώ από την άλλη η Σεν Πάουλι έχουν 5 νίκες και 12 ήττες. Οι γηπεδούχοι ξεκινούν με πεντάδα. Με τον Γεωργακόπουλο, με τον Κυριακόπουλο, με τον Διαματόπουλο, τον Τακίδη και τον Πασχαλάκη. Ενώ από την άλλη έχουμε Παντελή, Παναγόπουλο, Μόνο, Πιτένη και Τζοβαρά. Στην πεντάδα για την Σεν Πάουλη, η οποία θα στοχίσει. Κυριακόπουλος βγάζει την επίθεση τώρα τους Κολόμπιανς. Νόνι κάνει την κίνηση Τακίδης για να πάρει στην περιφέρεια. Κυριακόπουλος ξανά παίρνει τον αριστερό διάδρομο, φεύγει μπάλα εκτός. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Παναφέρει ο Μόνος, ο Πιτένης. Είναι αυτός που θα κατεβάσει τώρα για την Σεν Πάουλη. Γεωργακόπουλο πάνω του. Πήρε ο Μόνος. Παίζει τον Παναγόπουλο. Βάλα έξω για 3 πόντους άστοχο όμως από τον Τζοβάρα. Ο Τακίδης αφήνει με την σειρά του στον Κυριακόπουλο. Για αυτός θα οργανώσει και αυτή την επίθεση στον Μπλε. Πασχαλάκης παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά, δεν θα τελειώσει καλά την φάση. Στράτη ωστόσο το χειροκρότημα από τον πάγκο του. Πιτένης παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Μόνος, δεν μπορεί να βρει σκορ, παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση. Και παίρνει αυτή η μακρινή πάσα του Κυριακόπουλου. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι, πιέζεται ο Πιτένης. Σπάει πίεση με τις πάσες με τον Παντελή. Να αφήνει τώρα στον Πιτένη και πάλι. Στέγεται αυτό στον αέρα. Δεν μπορεί να σκοράρει. Πασχαλάκης διανύει τώρα το γήπεδο. Θέση με πλάτη, αφήνει στην γωνία. Εκείνο τα Κίδης θα εκτελέσει και θα το βάλει. Πρώτο καλάθι αυτό στην αναμέτρηση. Διακυρός τα Κίδη, ο οποίος κάνει το 3-0. Παναγόπουλος φτάσε κοντά, βρήκε χώρο εκεί μπροστά από τον Πασχαλάκη, θα κάνει το 3-2. Προσπάθουν το Ρόδι και οι φιλοξενούμενοι. Κυριακόπουλος. Μπάλα στον Τακίδη και τώρα στον Διαμαντόπουλο. Στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση για τους Μπλε. Πασχαλάκη θα επιχειρήσει το τρίποντο, βρίσκει σίδερο. Πιέζεται και ο Παντελής. Είναι τώρα στον Πιτένη. Παναγόπουλος θέλει βοήθεια κοντά του, πάει ο Τζοβάρας για να πάρει. Πιτένης αλλάζει κατεύθυνση. Περνάει και τον Διαμαντόπουλο, καλάθι και φάουλ. Τον έχασε εδώ η άμυνα των Κολόμπιανς. Ξεφύγει και από τον Γεωργακόπουλο και από τον Διαμαντόπουλο. Καταφέρει να σκοράρει και τώρα έχει και μια συμπληρωματική βολή. Αυτό είναι το πρώτο μαδικό για τους Κολόμπιανς. Μέσα και η βολή για το 3-5. Κυριακόπουλος. Ο Γεωργακόπουλος για να πάρει, θα σταθεί για 2 και το βάζει. Σοφάρισε για κύριο Γεωργακόπουλου, 5-5 τώρα. Παντελής. Κάνει το βηματάκι στο πλάι, Πασχαλάκης είναι εκεί για να κλέψει. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Σαν την προπόνηση θα τελειώσει την φάση. Για το 7-5. Παντελής, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Δέχεται το φαουλ.
το έχει κάνει ο Κυριακόπουλος. Μπάλα πάει στα χέρια του ρέφερη, τώρα θα μπορέσει να επαναφέρει ο Πιτένης. Ο Βάρας θα το πάρει από αρκετά μακριά ο Παντελής. Παίνει σε αυτοπεποίθηση. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Γεωργακόπουλος επιχειρεί το τρίποντο. Βάλε λίγη περισσότερη δύναμη. Παίνει ο Πιτένης. Περνάει. Πάσα του όμως δεν θα περάσει. Διορθώνει ο Τζοβάρας. Πιτένης και πάλι στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση τώρα για την Σεν Πάουλη. Μονός. Μείνει στο πλάι. Παντελής είναι εκεί. Θα σηκωθεί για 3. Δεν θα το βάλει. Μόνος όμως πήρε το επιθετικό rebound. Δεν μπορούσε να το αξιοποιήσει. Μασχαλάκης. Είναι έξω. Λακίδης θα πλησιάσει. Πατάει γερά. Σηκώνεται. Βρίσκει σίδερο όμως η προσπάθειά του. Τένις, κάνει στην άλλη πλευρά, έχει δύο πάνω του. Δεν διστάζει να εκτελέσει, θα χάσει όμως την μπάλα. Κυριακόπουλος προσπίσει από τον Πασχαλάκη, δεν θα το βάλει. Μετά τις καλές προϋποθέσεις δεν μπαίνουν τα καλάθια και από την πλευρά της Σεν Πάουλη και από την πλευρά των Κολόμπιανς. Τώρα θα εκτελέσει ο Παναγόπουλος. Έχουμε δύο βολές. Στη γραμμή ο Παναγόπουλος. Είναι εύστοχος. 7-6. Βάζει και την δεύτερη για το 7-7. Κυριακόπουλος. Ωραία κίνηση από τον Γεωργακόπουλο. Συμφωνία ο Τακίδης. Και πάλι πάνω στον Κυριακόπουλο. Για αυτήν λίγο χώρο ο Πιτένης. Δεν θα περάσει η πάσα του. Θα φεύγει ο Πιτένης. Βγάζει τον ευνηδιασμό την Σεν Πάουλη. Και η εκτέλεση από τον Παντελή. Ρετινιώτης τώρα. Ο οποίος έχει περάσει το μάτι για τους Κολόμπιανς. Αφήσει έξω. Η πάσα του Κυριακόπουλου όμως η κατοχή παραμένει στα χέρια των Κολόμπιανς. Ο Κίκης τώρα θα περάσει την θέση του Κυριακόπουλου. Θα υπάρχει και αυτός για πρώτη φορά σήμερα. Ο Κίκης παίρνει με την πρώτη επαφή με την μπάλα, θα συνδεθεί με το καλάθι. 9-7. Στα Κολόμπιανς. 3-50 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Παντελής μετά εκεί υπό την πίεση του Γεωργακόπουλου. Πάει και ο Ρετινιώτης για βοήθεια στην άμυνα στο παρκείο από Σεν Πάουλη. Τρίποντο από τον Μόνο. Δεν έρχεται το καλάθι. Μαζεύει ο Πασχαλάκης. Ματάει γκάζι, έχει χώρο μπροστά του. Θα ματάει με φάουλ ο Μόνος. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Αντωνάτος πέρασε στο μάτς. Πήρε την θέση του Τζοβάρα. Γεωργακόπουλος πήρε την επαναφορά. Σηκώνεται για 2 για μεγάλο το σουτ. Μαρα καταλήγει στον Πιτένη. Παντελής είδε την κίνηση του Αντωνάτου. Να βρει αυτές έξω τον Παναγόπουλο. Έκοψε όμως εκεί ο Πασχαλάκης. Τένις. Παντελής προσποιείται. Συνεργάζεται με τον Μόνο. Θα γυρίσει με το δεξί αυτό σε σκοράρι για το 9-9. Μια νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Συνεχίζουν χέρι-χέρι οι δύο ομάδες. Με κάτι λιγότερο από 3 λεπτά να απομένει ακόμα για το σημείο του 12 λεπτού. Τακίδης, εκεί που πάσαρε δεν υπήρχε συμπαίκτης.
αλλά πήγε κατευθείαν στον πάγκο των Κολόμπιανς. Αντωνάτος μπορεί να διεκδικήσει τώρα το προβάδισμα. Η Σεν Πάουλη δεν θα έρθει όμως από το τρίποντο. Ο Παναγόπουλο που ζητάει και σύνολο στους παίκτες του και είναι γρήγορη απόφαση. Νέο λάθος από τους Κολόμπιανς. Αντωνάτος άρχισε την μπάλα να σκάσει. Δεν θα καλέσει αυτό ο Τακίδης. Γεωργακόπουλος. Λόρε του Νιώτης. Το αφήνουν το σουτ. Θα το πάρει ο ίδιος, ακολουθεί τη φάση. Δεν μπορείς όμως να μαζέψει. Παντελής. Πάει κόντρα σε δύο. Δεν θα τελειώσει καλά. Παναγόπουλος μάζεψε. Γυρίζει αυτός υποπίεση. Μαζεύει ο Λόρε του Νιώτης. Το πόδι, σταμάτα την μπάλα ο μόνος. Ο Τούντας τώρα περνάει στο παρκέ. Παίρνει την θέση του Γεωργακόπουλου. Δεν νιώθεις οργανώνει, είναι και 50 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σακίδης έχει βρεθεί με τον Πιθένη. Θα γυρίσει, αφήνει στην κορυφή εκείνο ο Πασχαλάκης, θα επιχειρήσει το σουτ. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Πιτένης. Παντελής, Αντωνάτος. Σηκώνεται τώρα με τη βοήθεια του Αμπλόπη για να σκοράρει, δεν τα καταφέρνει. Παραμένει το 9-9, στα χαμηλά είναι η αλήθεια και είναι το σκορ. Είναι αρκετά αστός στις δύο ομάδες. Πασχαλάκης έφτασε κοντά. Σηκώνεται, το βάζει για το 11-9. Σε πλάτη ο μόνος, βάζει μέσα τον Ρετουνιώτη, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Καρκίδης τώρα τρέχει, έχει επιλογή τον Τούντα. Θα αργοποιεί όμως τα ίσα από τον Πιτένη. Πολύ καλή άμυνα και τον παίχτη Σεν Πάουλη. 43,3 στο ρολόι. 17 δευτερόλεπτα τώρα για τους Κολόμπιανς. Παραφέρει ο Κιουκής. Ρετινιώτης στην κορυφή. Αυτός τον Πασχαλάκη. Σηκώθηκε αυτός λίγο πιο πίσω από την βολή. Θα εξοκίσει το 13-9. Θα δώσει και πάλι ο ίδιος την λύση στην ομάδα του. Για να την πάει στο σύν 4 τώρα. 24 δευτερόλεπτα, 16 για τη Σεν Πάουλη. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα στο Κολόμπιανς. Αντωνάτο σηκώνεται μπροστά από τον Τακίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Τρέχει ο Κιούκης. Νέα επίσης 12 δευτερόλεπτα για τη Σμπλε. Πασχαλάκης σηκώνεται από κοντά. Θα το βάλει και αυτό. 15-9, τρίτο συνεχόμενο καλάθι για, για τον Πασχαλάκη. 2 δευτερόλεπτα, 1 στέκεται. Εκτελεί για τρεις συλλήξεις του χρόνου ο Παναγόπουλος. Δεν θα σκοράρει και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 15-9. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Είναι δύσκολο πια. Να προηγούνται τώρα με 15-9. Φινάλες του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Σχαλάκης κατάφερε να ανεβάσει την αποδοσή του. Και έφτιαξε μια μικρή απόσταση για τους μπλε. Ο Πιτένης τώρα θα μειώσει σε 15-11. Ρετινιώτης. Σηκώνεται ο Πασχαλάκης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και ο Δήμας. Πιτένης αφήνει στον μόνο. Ο Παναγόπουλος από κοντά. Αναδύναμο τελείωμα. Καταλαβαίνει και ίδιος ότι μπορούσε να έχει τελειώσει καλύτερα την φάση. Ο Τούντας κρατάει. Κιούκης. Κοιτάει απέναντι ο Ρετινιώτης. Αυτόν πάει μπάλα. Θα το πάρει από αρκετά μακριά. Μισκή σίδερο όμως η προσπάθειά του. Και μπάλα στα χέρια του Παντελή. Μακρινή πάσα η οποία έφτασε στον Παναγόπουλο. Έχει μπροστά του τον Πασχαλάκη. Ο Αντωνίου μάζεψε. Τούντας παίζει με τον Ρετινιώτη. Αντωνίου είναι εκεί να του δώσει το σκριν. Φεύγει όμως η μπάλα από τα χέρια του.
Παπαδόπουλος κάνει την τρίπλα, προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση, κλέβουν τελικά οι μπλε. Μαλά στη γωνία. Τούκης. Λέγε τον Αντώνιο. Σηκώνεται αυτός. Δεν θα καταλήξει ούτε καν σε φάνη η μπάλα. Συνδυασμός για τους φιλοξενούμενους. Άνετο. Καλάθι από τον Παναγόπουλο. Για το 15-13. Με αλλαγή τώρα. Για τη Σεν Πάουλη. Στο μάτς επιστρέφει ο Τζοβάρας. Κυριακόπουλος επίσης το παιχνίδι τώρα για τους Κολόπιανς. Οργανώνει την επίθεση. Δεκαρικές επιλογές, το έκανε το κόψιμο Τούντας. Ζώτος. Είναι στον Αντωνίου. Σηκώνεται για δύο. Κάνει έρμπολ. Μπαλά στα χέρια του Παντελή. Ευκαιρία ήταν να ισοφαρίσουν και πάλι και να πάρουν το προβάδισμα. Είναι φιλοξενούμενοι. Παντελής αφήνει δίπλα του στον Πιτένη. Χάνει την μπάλα, βρέθηκε στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό σύμφωνα με τους διαιτητές. Λακόπουλος αφήνει στον Αντωνίου. Έχουν γίνει βήματα όμως. Έτσι, η κατοχή. Επιστρέφει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Παντελής δίνει συνέχεια στο μάτς. Για 15 ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 15-13 υπερθυμίζω το σκορ. Θα το πάρει από εκεί ο Παντελής. Το νιώσε, το πήρε και το βάλε κιόλας. 15-16 τώρα προβάδισμα για την Σεν Πάουλη. Γιακόπουλος. Γιακόπουλος βγαίνει στην περιφέρεια για να πάρει. Θα εκτελέσει, δεν είναι καλό το τελείωμα. Από σχεδιαστικές οι επιλογές των Κολόμπιαν στις τελευταίες φάσεις. Παντελής. Τένις. Για την κίνηση στα αριστερά του Δήμα. Αυτός δεν μπορεί να αξιοποιήσει την πάσα του συμπαίκτη του. Φύγει τώρα. Περνάει το κέντρο. Είναι στον Γιώργο Κακόπουλο. Κυριακόπουλος. Κάνει την κίνηση ο Γεωργακόπουλος, παίρνει στην κορυφή, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, Αντωνίου. Έχουμε τεχνική ποινή στον Πιτένη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα. Ο Τακίδης θα περάσει το παιχνίδι. Ο Γεωργακόπουλος είναι στην γραμμή για την μία βολή της τεχνικής ποινής. Αστοχή όμως. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Κολόμπιανς. Ο Κυριακόπουλος θα πάει να επαναφέρει. Κιούκης. Πέρασε, σηκώστηκε, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μόνος κατεβάζει το rebound. Ζοβάρας. Είναι στον Παναγόπουλο. Κάνει για κάποια επιλογή, πολύ δυνατή η πάσα του, δυσκόλεψε αρκετά τον Δήμα, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και έχει τώρα επαναφέρει, 5-50. Ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κολόμπιανς ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Κυριακόπουλος θα το κάνει με τη βοήθεια του ταμπλό. 18-16. Τεσσερά μισή λεπτά παιχνιδιού χρειάστηκαν στη δεύτερη περίοδο οι μπλε για να βρουν τον πρώτο τους καλάθι. Διαχειρός Κυριακόπουλος θα έρθει. Θέλει να απαντήσει ο Παναγόπουλος, θα το κάνει κι αυτός. 18-19.
Διακόπουλος για τους Κολομπιανς. Μυροζότος. Θα σηκωθεί για δύο μέσα. 20-19. Κάνει αλλαγή στο προβάδισμα. Πατάει κάτι ο Παντελής. Κάνει την μπάλα. Γεωργακόπουλος. Παίρνει στην άλλη πλευρά. Κίνησε τον Τακίδη. Κλείθηκε αυτός και κάνει βήματα. Ωραίο Τινιώτης. Θα επιστρέψει στο παρκέ. Για λογαριασμό των γηπεδούχων. Πέρα στον πάγκο Κικής. Παντελής θα τα βάλει τώρα για τον Σανπάουλη. Τον Κυριακόπουλο μπροστά του. Παντελής κρατάει, προσπαθεί να περάσει, όμως η άμυνα είναι καλή. Παναγόπουλος στα 7. Δήμας γυρίζει με το δεξί σκοράρι. 20-21. Πολλά τα προσπίσουν στις τελευταίες φάσεις. 29 μου είναι το μάτς. Σειρά της Σανπάουλη τώρα να έχει το προβάδισμα στα χέρια της. Γεωργακόπουλος, Ρετουνιώτης. Πέρασε την πάσα στον Ζωτό. Το αφήνει έξω, Γεωργακόπουλος εκτός ισορροπίας. Κολλάει μπαλά στη ρακέτα. Το βελάκι δείχνει Κολομπιανς. Πρέπει κάτι να κατεβάσει όμως και την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει. Τζοβάρας. Πάει τώρα ο ψηλότερος Παναγόπουλος. Θα το κάνει αυτός. Από την baseline θα επαναφέρει ο Κυριακόπουλος. Πασχαλάκης. Σηκώνεται. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Παντελής. Έχει δύο μπροστά του, βρήκε τον Παναγόπουλο. Γυρίζει αυτός, δεν είναι καλό το σούτ, όμως είναι εκεί ο μόνος για να βελτιώσει την κατάσταση. 20-23. 23 πλέον η Σανπάουλη. Ρετουνιώτης τώρα. Κάσε κοντά. Φύνει έξω στον Γεωργακόπουλο. Εκτελεί για 3. 23, 23 ισοφάριση. Διαχείρος Γεωργακόπουλου. Ανεβάζει ταχύτητα τώρα ο Παντελής. Μόνος. Αναργόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Μόνος είναι εκεί για ακόμα ένα επιθετικό rebound. Φάγει την προσπίεση ο Γεωργακόπουλος. Δεν ήρθε το καλάθι, κατευθείαν. Είναι και πάλι για την Σεντ Πάουλη. Όχι, τελικά. Το παραδέχεται ο μόνος. Ότι έχει ακουμπήσει τελευταίος. Αυτό η κατοχή είναι για τους Κολομπιανς. Ρετινιώτης. Ακύρης του αφήνει και πάλι χέρι με χέρι. Θα περάσει από τον αριστερό διάδρομο. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση με το lay-up. Παντελάκης. Παντελής, με συγχωρείτε. Παντελής κρατάει, έχει ορθεί το βλέμμα του. Βλέπει που βρίσκονται οι συμπαίκτες του. Παναγόπουλος πήρε. Όρθια χέρια μπροστά του από τον Πασχαλάκη. Όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 23-25. Σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι. Πασχαλάκης. Γυρίζει με το δεξί, δεν μπορεί να σκοράρει. Κατεβάζει ο Δήμας. Σταματάει και αφήνει τον μόνο. Και με τη σειρά του στον Παντελή. Παντελής κάνει τις σταυρωτές. Και εκτέλεσε για 3 ο Τζοβάρας. Βρίσκει στόχο. 23-28. Στο σύν 5 πλέον η Σανπάουλη. 1-25. Πριν την ανάπαυλα. Γεωργακόπουλος.
Και ο Πασχαλάκης βρήκε τον διάδρομο, πέρασε ανάμεσα από δύο, τελείωσε την φάση με το 25-28. Μακρινή φάση η οποία έπαιρνε από τον Πασχαλάκη, θα κλέψει τώρα ο φίλος των Κολόμπιανς. Ρετουνιώτης, έχασε, έκανε και το φάουλ στη συνέχεια στον Δήμα. Ζητούν ένα αντιαθλητικό από την πλευρά της Σεν Πάουλη. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα στο 10 λεπτό. Ζωβάρας, Παντελής να σκορείται. Έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να σκοράρει προς από τον ψηλότερο Πασχαλάκη. Δύο εναντίον δύο τώρα, Κακίδης θα σηκωθεί. Ο ίδιος κατάξε την μπάλα εκτός. Γι' αυτό και η κατοχή είναι για την Σεν Πάουλη. Στο ρολόι έχουν φάουλ να δώσουν και οι δύο ομάδες. 1-1 είναι τα ομαδικά. Πίεση ψηλά τώρα από τους Κολόμπιανς. Η Τένις μόνος θέλει να βρει και πάλι τον Πιτέλη. Είναι λίγο πιο μπροστά η πάσα, όμως κατάφερε να συγκρατήσουν οι φιλοξενούμενοι. Μακίδης τώρα θα κλέψει. Ρετινιώτης παίζει με τον Γεωργακόπουλο. Μπορείς να πέρασε την πάσα για τον Πασχαλάκη, ο οποίος ερχόταν. Και οργανωμένη επίσης τώρα η μπλε. Ο Ρεγούμπλος παλεύει εκεί με τον Δήμα, βρίσκεται στο παρκέ, έχουμε τζάμπολ. Και η κατοχή είναι για τη Σεν Πάουλη. 8,5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έχουμε και time out. Η μπαλά είναι για τη Σεν Πάουλη, 8 δευτερόλεπτα απομένουν για το φινάλι του ημιχρόνου. Η Τένις πάει μόνο στη φάση. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει από τον Ζώτο. Να δούμε αν έχει δοθεί χαμηλά, όχι. Είναι ψηλά τελικά η παράβαση. Γι' αυτό και θα έχει τελειώσει δύο βολές ο παίκτης της Σεν Πάουλη. Στα 4,4 έχει σταματήσει το ρολόι. Εύκολο στην πρώτη βολή. 25-29. Μαζί και την δεύτερη ο Πιτένης, αλάνθαστος. 25-30. Ο Ραγκόπουλος ζητάει 3 δευτερόλεπτα, 2. Θα γίνει το φαουλ από τον Μόνο. Έχουν φαουλ να δώσουν και οι φιλοξενούμενοι. Τον μόλις το δεύτερο που κάνουν. Έχουμε και time out τώρα για τους Κολόμπιανς. Μόλις 2 δευτερόλεπτα έχουν οι Κολόμπιανς για να εκτελέσουν πριν ολοκληρωθεί και το δεύτερο δεκάλεπτο. Κυριακόπουλος επαναφέρει, δεν μπορεί να πάρει ο Γεωργακόπουλος. Μόλις 0,7 τώρα από μένει στο ρολόι. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι οι γηπεδούχοι. Κακίδης θα πάρει από το κέντρο, θα εκτελέσει κατευθείαν. Θα βρει κάτι καλό και έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 25-30. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά την Σεν Πάουλη με 25-30. Ήρθαν αρκετές αναλλαγές στο πρόβαδημα στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες λύσεις, ήταν πιο ψυχρεμείς στις εκτελέσεις τους και βρίσκονται τώρα να προηγούνται με αυτό το μικρό προβάδισμα των 5 ποντών. Παντέλης τώρα για τους φιλοξενούμενους, θα αφήνει τον Πιτένη. Κάνει την κίνηση ο Παντελής, βγαίνει στην κορυφή. Παίρνει και το τρίποντο και το βάζει κιόλας. 25-33. Στο σύν, για δύο ήταν τελικά το σουτ που πατούσε ο Παντελής. 25-32. Τακίδης τώρα θέλει να βρει το τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει. Παντελής
κρατάει. Με τον Κυριακόπουλο μπροστά του, πηγαίνει στα δύο τώρα στην περιφέρεια. Θέλει να περάσει τον Γεωργακόπουλο, ο Παναγόπουλος για δύο μέσα. 25-34. Απόσταση 9 από τον τώρα για την Σεν Πάουλη, μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Βικής. Από την φάουλ από τον Τζοβάρα. Και θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών. Χάνει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη οτήκης. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι Κολόμπιανς, οι οποίοι παραμένουν χωρίς πόντες στην τρίτη περίοδο. Τένις. Κάνει το σκριν. Είναι έξω. Θα εκτελέσει ο Τζοβάρας για τρεις το σούτ και εύστοχο επίσης. 25-37 τώρα. Σε διψήφιο αριθμό η διαφορά με τον Τζοβάρα να μπαίνει δυναμικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει στην ομάδα του στο σύν 12. Σαλάκης στα σκοράρει εκεί υπό πίεση. 27-37. 2-7 το επιμέρο σκορ μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Η τένις. Κρατάει. Τρίτον τον Παναγόπουλο, πάρα πολύ ωραία η πάσα. Δεν καταφέρει να μην κάνει ασίστ εκείνος. Κυριακόπουλος τώρα για τους Κολόμπιανς. Ακίδης πάει από τα δεξιά, κάνει την περιστροφή. Εδώ το με φάουλ. Όχι κάνει ο Παντελής, όπως, ο Πιτένης με συγχωρείτε. Ή ο Παντελής. Ο Παντελής τελικά. Είναι και το δεύτερο ομαδικό με τους φιλοξενούμενους. Άστοχο στην πρώτη βολή και ο Κακίδης. Ακόμα μια βολή που πάει στα σκουπίδια. Με τους μπλε. Χάνει και την δεύτερη κι αυτός. Ο Γεωργακόπουλος τώρα. Μπαίνει ψηλά ο Βασχαλάκης να του δώσει το σκριν. Να το πάρει εκτός ισορροπίας. Μπαλά στο σίδερο. Βάζει ο Τζοβάρας. Παίρνει πίσω του στον Πιτένη. Πήρε ο Παντελής. Παντελής παίζει με τον Κυριακόπουλο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα μπορέσει να σκοράρει με το δεξί layup. Για το 27-39. Και έχουμε και time out για τους Κολόμπιανς. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το time out των Κολόμπιανς, οι οποίοι βλέπουν πλέον τους αντιπάλους στην συνάδελφη και σε μια μισή διαφορά. Προηγούνται με 27-39 τώρα. Ακίδης δεν μπορεί με την πρώτη, μπορεί με τη δεύτερη όμως. 29-39. 10 τώρα η απόσταση. Πασχαλάκης γίνει δυναμικά. Κράτησαν όμως οι φιλοξενούμενοι. Με τον Πιτένη να έχει την μπάλα στα χέρια του. 3 και 6 τον μόνο Παναγόπουλος. Του φύγει μπάλα από τα χέρια, αλλά υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Φάουλ που είναι το πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Στην κορυφή ο Τζοβάρας βρήκε λίγο χώρο. Δεν κατάφερε να εστιάσει αυτή τη φορά. Κυριακόπουλος αφήνει στην Τακίδη. Το πάλι Κυριακόπουλος. Αλλάχει στην περιφέρεια. Και κλείνουν τον διάδρομο οι φιλοξενούμενοι. Και ο Σούντας στα 4 δευτερόλεπτα. Είναι στον Κιούκι. Θα πάρει αυτό το τρίποντο για να προλάβει το ρολόι. Εκτελεί κιόλας για το 32-39. Έχει την πίεση του χρόνου ο Κιούκης. Όμως κατάφερε να βρει την τρίποντη εκτέλεση.
Ανταμείωνε τώρα στους 7. Ο Τένις πασάρει εξαιρετικά στον Παναγόπουλο. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ για το 32-41. Ο Τένις γενικά σήμερα έχει αρκετή όρεξη να δημιουργήσει. Έχει βρει καλές συνεργασίες με τον φιλό τον Παναγόπουλο. Ήταν μια ακόμη νωρίτερα, πήγε στο λαφάς το χίσι για δύο. Πάρα στα χέρια του Παντελή. Κατάει, πιέζεται. Τένις. Θα γίνει τώρα, θα έρθει τώρα το σφύριγμα. Το δεύτερο μαντικό, τον Κολομπιάνς. Έχουμε και αλλαγές με Αντωνάτο και Δήμα. Να παίρνουμε στο μάτς. Δήμας έχει βάλει πλάτη τον Ζώτο. Κάνει το βηματάκι πίσω, δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει και το rebound. Και έχουμε τώρα φαουλ από τον Τούντα. Πασχαλάκης και Ρετουνιώτης τώρα στο μάτς. Γυρίζει. Σουτάρει, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Μασχαλάκης φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα πάρει ο Τακίδης. Ζητάει ο Τούντας για να εκτελέσει για τρεις. Να σκοράρει, μαζεύει όμως ο Πασχαλάκης. Νέα ευκαιρία. Και στη συνέχεια έχουμε φάουλ στον φιλό των Κολόμπιανς. Είναι τον ρέφερι ο μόνος. Ο Πασχαλάκης ετοιμάζεται για την πρώτη από τις δύο βολές του. Αστοχή. Παράμενε το 32-41. Για την δεύτερη κακάτα που στο τον κολλόγκα στις βολές και αυτοκιά συνεχίζεται. Μόνος την χέρι με χέρι στον Παντελή. Θα εκτελέσει αυτός για τρεις. Μπαλά στο σίδερο και στα χέρια του Ρετινιώτη. Βάζει ο Ρετινιώτης. Κάνει τις επιλογές του. Γίνεται ο Τακίδης. Για επιλογή από ό,τι καταλαβαίνω από την εκφρασή του, πήρε ο ίδιος στην προσπάθεια. Παντελής περνάει από τον Τούντα. Πιέζεται, βρίσκεται στο παρκέ και κερδίζει το φάουλ από τον Τούντα. Είναι το τέταρτο ομαδικό από τους Κολόμπιανς, το τελευταίο που έχουν να δώσουν στην τρίτη περίοδο. Μετά καταλήγει εκτός και πάλι, παραμένει όμως στα χέρια της Σεν Παουλή. Τι τένις. Στέκεται, εκτελεί για τρεις, θα κάνει airball. 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Απομένει στο ρολόι για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Στο σύν 9 ήταν το Σεν Παουλή. Ρετινιώτης. Στα κανέβρα. Έχει τώρα στο παρκέ. Έπειτα από ένα φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο. Μικρή ένταση τώρα στο παρκέ. Παρατηρήσεις για από τους διαιτητές.
Colombians. Πήρε ο Αργόπουλος και δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα. Και θα γίνει τελικά το μπρος πίσω. Φέρουν οι φιλοξενούμενοι, βρέθηκε κοντά, ο Δήμας κόπηκε. Κράτησε όμως, Αντωνάτος, Ματάκη, Λιβεροτακίδης, θυμίσαν Γεωργακόπουλο. Ο Ζώτος έχει επιλογή στην γωνία των Ρετινιώτη, αλλά έχει πατήσει γραμμή αυτός. Πως δεν έχουν καθαρό μυαλό τέτοιες φάσεις. Επίσης συνεχίζεται από τους μπλε. Παίρνει τώρα ο Δήμας Παντελής. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Βρίσκει λίγο χώρο μπροστά από τον Γεωργακόπουλο. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 32-43. Παντελής μέσα από τους πιο δραστικούς παίκτες φιλοξενούμενους. Θέλει και πάλι την διαφορά σε διευθυντικό. Θα σύνεται κατώρα η Σεν Πάουλη. Ο κύριος θέλει να παίξει με τον ψηλό. Θα κερδίσει το φαουλ χαμηλά, αλλά είναι και το πέμπτο μαδικό για την Σεν Πάουλη. Γι' αυτό και είναι ήδη στημένος στην γραμμή ο Τακίδης. Στόχος στην πρώτη, 33-43. Θα χάσει την δεύτερη και προλαβαίνει ο Παναγόπουλος. Παντελής, ρίχνει τον Πιτένη. Κρατάει, πίνει τώρα στον Παναγόπουλο, εκτελεί για τρεις αυτός, είναι κακό το σουτ. Μαζεύει ο Ρετινιώτης. Διακόπουλος περνάει. Ρωτακίδης δεν είναι κανένα σπάνο και θα σκοράρει για το 35-43. Έχουμε το διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση έπειτα από το time out στην Παουλή. 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Στο 35-43 πλέον το σκορ. Παντελής. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το λάθος εδώ από τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Και κατευθείαν περνάει στα χέρια των μπλε, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία τώρα να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Ρετινιώτης. Ρετινιώτης κρατάει κοντά τον Τακίδη, τώρα τον διώχνει. Πάει ο Ζώτος να του δώσει το screen. Πάρει την προσπάθεια ο Ρετινιώτης, είναι άστοχος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Παίρνει και πάλι, αφήνει στον μόνο. Κάτι πάσε για τον Παντελή. Παντελής κρατάει. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Παναγόπουλος θα εκτελέσει για 3. Ήταν κοντό το σουτ, μαζεύουν όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Νέα 14 επίθεση. Μισό λεπτό ακόμα για την περίοδο. Πιτένης με τον Γεωργακόπουλο πάνω του. Θα σηκωθεί υπό πίεση, δεν το βάζει μαζί με τον Γεωργακόπουλος. Μια ολόκληρη επίθεση, 20 δευτερόλεπτα τώρα. Ρετινιώτης αφήνει στον Τακίδη. Κυριακόπουλος αφήνει έξω. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Κυριακόπουλος στον Ρετινιώτη για 3 εκείνος. Δεν θα μπει το καλάθι, 3 δευτερόλεπτα για τον Σεν Παουλή. Παντελής το 1, θα χάσει. Τελειώνει έτσι. Το 10 λεπτό, με το σκορ στο 35-43. Thank you.
Όλα έτοιμα για να μπούμε και στο 4ο δεκάλεπτο, το οποίο ξεκινάει. Στο 35-43 βρίσκεται το σκορ. Νωρίτερα είχαν μια διψήφια διαφορά οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο θα συνεχούμε ένα γαλάσια του Τακίδη. Κατάφεραν να ρίξουν σε μονοψήφιο από τη γωνία, θα εκτελέσει ο Δήμας για να πάει ξανά την ομάδα του στο 35-45 στο σύν 10. Η Σεν Πάουλη. Κυριακόπουλος με τον Νιώτης τώρα. Πάει από τα δεξιά κοντά στον ψηλότερο. Μόνο βρίσκεται εδώ στο παρκέ. Ωραία, του Νιώτης παίρνει κατευθείαν πάνω του αντιπαλός του για να τον σηκώσει. Τώρα σκουπίζεται και η μπάλα. Να πούμε πως και στον πρώτο γύρο το παιχνίδι αυτών των δύο ομάδων ήταν ντέρμπι. Τότε οι Colombians είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με 52-58. Κυριακόπουλος πίνει στον Γεωργακόπουλο. Ρετουνιώτης τώρα στην κορυφή. Πάρει το σκουτ, δίνει ύψος, αλλά θα καταλήξει έρμπολη προσπάθεια. Τένις. Και ο Παντελής και πήρε, πάει προς τα μέσα, μεγάλο τελείωμα, μαζεύει ο Κυριακόπουλος. Περνάει το κέντρο, παίζει με τον Διαμαντόπουλο, θα κάνει βήματα αυτός. Παντελής. Παναφέρουν οι φιλοξενούμενοι με τον Πιτένι να παίρνει και πάλι. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις, δεν θα πει το καλάθι. Σκαλάκης. Ρετουνιώτης αφήνει στον Γεωργακόπουλο. Κυριακόπουλος. Δίνει το σκρίνο ο Πασχαλάκης. Φτάνει στην γωνία, Ρετουνιώτης θα κάνει βήματα. Είναι ο λάθος από τους μπλε. Είναι ο Τζοβάρας. Πιέζεται από δύο. Φτάει, ψάχνει επιλογές, ψάχνει ένα στήριγμα. Βρήκε τον Δήμα. Μόνος εκτέλει, έρβολο όμως. 35-45, μόνο σε ένα καλάθι έχουμε δει σαν αυτά τα δύο λεπτά που έχουμε διανύσει στην τέταρτη περίοδο. Αυτό του Δήμα νωρίτερα. Κυριακόπουλος. Σίκης αφήνει στον Γεωργακόπουλο, σηκώνεται για τρεις, θα κάνει πια στο φερμπολ. Θα και εσύ εκτελέσεις στις τελευταίες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Από πίεση θα κατεβάσει ο Παντελής. Στην κορυφή ο Παναγόπουλος θα επιχειρήσει και αυτός ένα σουτ, θα βρει σίδερο. Κυριακόπουλος. Σταματάει την τρίπλα, ο Πασχαλάκης πάει κοντά του, πάρει την πάσα. Ενώ ο Γεωργακόπουλος στη γωνία θα εκτελέσει, γιατί θα τον βάλει τώρα. 38-45. Δηλαδή κανονικά 37-45. Πίεση τώρα σε όλο το γήπεδο συνεχίζεται από τους μπλε. Παντελής είναι στον Δήμα. Στάρει αυτό στον Διαμαντόπουλο, κατεβάζει το χέρι του και κάνει το φάουλ. Και έτσι έχουμε βόλες για τον Δήμα. Ο Τακίδης στρέφει το μάτσο για τους Colombians. Παίρνει θέση του Διαμαντόπουλου. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Μαζί την δεύτερη. 37-46. Ο
Καλάκι, καλάθι και φάουλ μετράει κανονικά. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ του Κυριακόπουλου, έδωσε το κατάλληλο ύψος για να περάσει μπαλά τον αντίπαλο. Μασκαλάκης, αφού σκοράρε, έχει και δικαίωμα για μια βολή. Αντιβάλλει, θα ρίξει την διαφορά στους 6. Θα το κάνει τελικά. 40-46 τώρα. Μόνος πάνω το Κίρκης, έχουμε φάουλ. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό για τους Colombians. Τσοβάρας έχει σταματήσει την τρίπλα, πρέπει να δώσει την πάσα σε αυτή τώρα στον Δήμα. Αυτός από τα δεξιά, Παναγόπουλος για 2. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, μαζεύει ο Γεωργακόπουλος. Κακίδης τώρα. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Κούκης μαζεύει, ανανεώνει και αφήνει στον Πασχαλάκη. Κατεβάζει στο χέρι ο Παναγόπουλος. Διαφωνεί με το σφύριγμα. Αυτός το φάουλ έχει δοθεί. Και έχουμε κατοχή για τους Κολομπιάνς. Χαμηλά. Έχει γίνει το φάουλ. Κυριακόπουλος θα επαναφέρει. Πασχαλάκης. Τώρα ποστάρει. Θα γυρίσει, αφήνει στην κορυφή στον Τακίδη. Εκτελεί αυτός για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Παραμένει διαφορά στους 6, 40, 46, 5 και 50 για το τέλος. Παντελής. Κρατάει, βγαίνει τώρα και πιο έξω για να ξεμαργαριστεί. Παναγόπουλος αφήνει στον Πιτενή. Τελεί για 3, δεν το βάζει. Και έχουμε σκοτήσει την τέταρτη περίοδο μέχρι τώρα. Γεωργακόπουλος στο τρίποντο. Αν και φάνηκε να πηγαίνει καλό. Τελικά δεν κατέληξε εντός καλαθιού. Τώρα ο Μόνος θα πάει να βάλει την μπάλα μέσα. Παντελής. Δήμας. Η πίεση απέφερε καρπούς. Έκλεψε ο Γεωργακόπουλος. Πήρε ο ίδιος την προσπάθεια. Βρίσκεται στο παρκέ. Πέφτει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 42-46. Η τένις κλείστηκε. Δέχτηκε το φάουλ. Στους 4 πόντους θα έχουν καταφέρει τώρα να μειώσουν οι Κολομβιάνοι. Να δείτε ρε, πριν θυμίζω η διαφορά. Για αρκετή ώρα ήταν σε διψήφιο νούμερο υπέρ της Σεν Πάουλη. Τώρα θα γίνει και το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Και δίνει έτσι γρήγορα μια νέα κατοχή στους αντιπάλους τους. Συνομπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό.
παιχνίδι μετά το time out St. Pauli. Διορθώνω νωρίτερα ο Γεωργακόπουλος. Πρόκειται για δύο πόντους. Πατήστε τη γραμμή στην εκτέλεση. Γι' αυτό το σκορ τώρα είναι στο 50-50. Στην ισοπαλία δηλαδή. Άκαλο τελείωμα από τον Παντελή. Κακίδης, υποθέσεις εφηδιασμού για τους Πλε, Πασχαλάκης μέχρι το τέλος. Τώρα θα κάνουν το προσφέρασμα οι γηπεδούχοι. 52-50. Μπροστά η Κολόπιαν, 2-55 ακόμα. Ο Τένις. Τένις κρατάει. Αγόπουλος του δίνει το σκριν. Ο Τένις συνεχίζει μόνος του, πετάει την μπάλα, δεν θα καταλήξει μέσα. Πασχαλάκης, πέφτει πάνω το Παναγόπουλος. Κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Κύκης θα επαναφέρει. Κυριακόπουλος. Καρκίδης. Αντίθετα το σκριν. Γεωργακόπουλος είναι μόνος του. Θα σημαδέψει σωστά. Αυτή την φορά νομίζω είναι τρίποντο. Ναι, είναι για 3, 55-50. Και πάλι ο κύριος Γεωργακόπουλος δίνει τη λύση από το πλάι. Για το συν 5 τον Κολόμπιας, εδώ κοιμήθηκε η άμυνα των μπλε. Ο Παναγόπουλος θα ευστοχίσει για το 55-52. Βγήκε εκεί. Άπλε το χώρο. Και μείωσε στο τρίποντο. Γεωργακόπουλος κάνει το βήμα πίσω. Έχει αυτοπεποίθηση. Δεν θα βρει αυτή τη φορά το τρίποντο. 48 ακόμα. Πασχαλάκης βλέπει. Είναι για εκεί ο φίλος τον μπλε. Να φέρει μια γρήγορη επίθεση ο Παναγόπουλος. Θα κάνει το φάουλ στον Τριακόπουλο. Είναι το τέταρτο για την Σεν Πάουλη. Κακίδης. Περνάει. Νέο φάουλ τον Παναγόπουλο, είναι το πέμπτο για τους φιλοξενούμενους. Θα καθίσει και στον πάγκο. Περνάει ο Αντωνάτος στο παρκέ. Ο Τακίδης είναι στην γραμμή. Εστοχή στην πρώτη. Πάμε τα 6-52. Κάνει την δεύτερη. Περιμένουμε τα χέρια του Αντωνάτου. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Δήμας. Κίνηση στον Παντελή. Μένει πάνω του Κυριακόπουλος. Παντελής κρατάει στα 7. Δυσκολεύεται. Κίνηση στον Αντωνάτο. 2 δευτερόλεπτα. 1. Δεν έχει δει το ρόλο ο Αντωνάτος. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του Σεν Πάουλη. Και περνάει έτσι. Ανεκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση. 9 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν ακόμα για το τελευταίο λεπτό. Κολόμπια να θυμίζω. Έχουν κάνει το προσπέρασμα. Βρίσκονται στο 56-52. Έχουν ευκαιρία να ανέβασουν και την διαφορά τους. Πασχαλάκης έχει μείνει με κοντή τώρα αντίπαλο. Χάνει όμως την μπάλα από τα χέρια του. Γυρίζει ο Παντελής. Τένις. Είμαστε έρχονται τα ομαδικά και από τις δύο ομάδες. Και έτσι κάθε φάουλο από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Έξω η πρώτη βολή. Παραμένει το 56-52. Κάνει και την δεύτερη. Το rebound που θα καταλήξει σε κανένα αλλά λέει κατοχή. Είναι για τη Σεν Πάουλη. Αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Τζοβάρας επιστρέφει στην θέση του Αντωνάτου. Ενώ 41 δευτερόλεπτα μας απομένουν ακόμα. Τζοβάρας. Είναι τον Πιτένι. Χάσει αυτός. Άντως ο Κυριακόπουλος. 3-3. Δεν βιάζεται ο Κυριακόπουλος. Δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε. 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα κάνει το φάουλ ο μόνος.
βόλες. Λοιπόν, τώρα για τους μπλε, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα, έχουν το πλεονέκτημα σε αυτές τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Αστοχής στην πρώτη ο Κυριακόπουλος, χαραμένει το 56-52. Και τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Μέσα η δεύτερη βολή, 57-52. Μόνος σταματάει, βρίσκει τον Τζοβάρα, σηκώνεται αυτός για τρεις, το χάνει. Μαζεύει ο Κυριακόπουλος, τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει διάθεση για κάποια νέα επίθεση από τους Κολόμβια. Φτάνουμε λοιπόν στο φινάλε, νίκη για τους Κολομβιανούς, ο οποίος θα φτάσει στο 19. Είναι από την άλλη, ο Σον Παύλος θα πέσει στο 5-13.